Υπουργέ, η εταιρεία Security, ESA Security Solutions, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, έχει προχωρήσει απολύσει τριών συνδικαλιστών των δύο σωματείων που δραστηριοποιούνται στον χώρο. Οι δύο είναι πρόεδροι των σωματείων και ένας αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας. Η δράση του σωματείου για τα εργασιακά, μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων είναι φανερό πως ενοχλεί την εταιρεία. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι διεκδίκησαν για τους εργαζόμενους την απόδοση του επιδόματος τριετιών, όπου το δικαιούνταν και δεν το λάβαναν, την απόδοση επιδότησης εργατικής εισφοράς, την αποστολή τη συλλογική σύμβαση εργασία ώστε να μπορούν να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι αν επήλθε οποιαδήποτε διαφοροποίηση στο εργασιακό του καθεστώ, την απόδοση καθαριστικών σημειωμάτων για την καταβολή των μειωνιών αποδοχών, τη διόρθωση μισθών, τι μισθολογικέ διαφορέ που προκύπτουν μεταξύ υπαλλήλου και εργατοτεχνίτη. Επιπλέον, διεκδίκησαν ανθρώπινε συνθήκε εργασία με ύπαρξη φυλακίου, όπου αυτό δεν υπήρχε, ώστε να προστατεύουν οι εργαζόμενοι από τι καιρικέ συνθήκε και την αποφυγή επιπτώσεων στην υγεία του, την εφαρμογή αυτή τη ελληπού σκία για τα μέτρα απλόψης για τον COVID-19, τη μία ανάθεση του καθήκοντος της θερμομέτρησης κοινού, καθώς απαιτείται να διενεργείται από ειδικά εκπαιδευμένους υπαλλήλους, που όταν δεν γίνεται από τότε τους αυξάνει η πιθανότητα να νοσήσει ο υπάλληλος, που το έχει ανατεθεί η εργασία αυτή. Επιπλέον, την τήρηση βασικών στοιχείων όπως την ύπαρξη και ολοκληρωμένη συμπληρωμένη του εγχειριδίου καθηκόντων φύλακα, κανονισμού εργασίας, την τήρηση των συμβάσεων εργασίας σε σχέση με τις μέρες απασχόλησης και τον ρεπό που προβλέπονται. Τέλος, ανέφεραν προβλήματα και ελλείψεις που εντόπιζαν σε χώρους εργασίας τους, ώστε να είναι αποτελεσματική η φύλαξη και να μην διατρέχουν κανένα κίνδυνο οι ίδιοι αλλά και το κοινό και οι εργαζόμενοι του χώρου τον οποίο καλούνται να φυλάξουν. Όλα τα παραπάνω, κύριε Υπουργέ, αποδεικνύονται ότι οι απολύσεις που έχουν προκύψει είναι απολύσεις εκδικητικές, με στόχο να τρομοκρατήσουν τους εργαζόμενους, ώστε να μην διεκδικούν τα δικαιώματά τους, να μην οργανώνονται στα σωματεία τους. Τελικά, να ποινικοποιηθεί η συνδικαλιστική δράση, να εφαρμοστεί μαύρη λίστα απέναντι στους εργαζόμενους, αγωνιζόμενους εργαζόμενους για το δικαίωμα στη δουλειά. Την ίδια ώρα, το ελληνικό δημόσιο, μέσω των φορέων του, εξακολουθεί να συνάπτει συμβάσεις με την εν λόγω εταιρεία. Η πρακτική των απολύσεων που ακολουθεί η εταιρεία ESA Security Solutions τροφοδοτείται απόλυτα τον εργατικό πλωστάσιο που έχουν διαμορφώσει οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα, πατώντας πάνω στις δεκάδες ευέλικτες εργασιακές σχέσεις. Αντιμετωπίζουν τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους ως αναλώσιμους, τους προσλαμβάνουν, τους απολύουν όποτε θέλουν για όσο τους χρειάζονται, ώστε να μεγιστοποιήσουν προφανώς την κερδοφορία τους. Και ρωτάστε, κύριε Υπουργέ, ποια μέτρα άμεσα θα λάβει η κυβέρνηση για να ανακληθούν άμεσα οι απολύσεις των τριών εργαζομένων συνδικαλιστών και να εξασφαλιστούν τα εργασιακά, ασφαλιστικά και μισθολογικά δικαιώματα όλων των εργαζομένων της εταιρείας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Στολτίδη, αν κρίνω από την ταχύτητα της εκφοράς του λόγου σας, πρέπει να βρίσκεται σε πολύ μεγάλη. Μήπως θέλετε να το αφήσουμε για κάποια άλλη φορά την επόμενη. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, επειδή η ερώτηση σας αναφέρεται σε θέματα συνδικαλιστικής ελευθερίας και εργασιακών δικαιωμάτων, θα ήθελα να κάνω μερικές επισημάνσεις για την αποφυγή δημιουργίας λανθασμένων εντυπώσεων. Η συνδικαλιστική ελευθερία και δράση στην Ελλάδα κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα και προστατεύεται από διεθνείς συμβάσεις εργασίας. Να θυμίσω ότι σύμφωνα με το άρθρο 28 του Συντάγματος, οι διεθνείς συμβάσεις που υπογράφει η χώρα υπηρεσχύουν κάθε αντίθετη διάταξη νόμου. Παράλληλα, σχετικά με τις καταγγελίες στις σχέσεις εργασίας, υπάρχει η ρητή απαγόρευση καταγγελίας για νόμιμη συνδικαλιστική δράση. Η ρητή αυτή απαγόρευση περιλαμβάνεται στο νόμο 4808 του 2021, είναι ο γνωστός και ως νόμος Χατζηδάκη, και συγκεκριμένα στο άρθρο 88. Οι συνδικαλιστές με το συγκεκριμένο νόμο εξακολουθούν να έχουν πολύ ισχυρή προστασία από την απόλυση. Το άρθρο 88 του νόμου 4808 τροποποίησε το άρθρο 14 του νόμου 1264 του 82 και πλέον προβλέπεται στην παράγραφο 10 του τροποποιηθέντος άρθρου ότι η προστασία των συνδικαλιστών από την απόλυση εξημειώνεται με την προστασία των εγγύων, δηλαδή μπορεί να είναι μόνο για πάρα πολύ σπουδαίο λόγο. Ωστόσο, η ύπαρξη αιτιόδου συνδέσμου μεταξύ της συνδικαλιστικής δράσης και της καταγγελίας της σχέσης εργασίας είναι κάτι που κρίνεται δικαστικά, όχι από το Υπουργείο Εργασίας. Τώρα, κύριε Στολτίδη, σχετικά με το θέμα της ερώτησής σας, θα σας απαντήσω σύμφωνα με τα στοιχεία που μου έστειλε για αυτή την υπόθεση η επιθεώρηση εργασίας. Μάλιστα, με αφορμή τις καταγγελίες των εργαζομένων, όπως μας ενημέρωσε το ΣΕΠΕ, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων του Ανατολικού Τομέα της Θεσσαλονίκης προχώρησε ταχύτατα σε τριμερείς συναντήσεις για να συζητηθεί η εργατική διαφορά μεταξύ των απολυθέντων συνδικαλιστών της εταιρείας και της επιθεώρησης εργασίας. Στην πρώτη περίπτωση, για τον τρίτο συνδικαλιστή, θα αναφερθώ στη δευτερολογία μου, που αφορά τους δύο από τους τρεις εργαζομένους, σύμφωνα με το αρμόδιο τμήμα της επιθεώρησης εργασιακών σχέσεων, στις 25 Οκτωβρίου του 2022, οι δύο εργαζόμενοι, επικαλούμενοι την ιδιότητά τους, ο πρώτος ως πρόεδρος του κλαδικού σωματείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας Μέγας Αλέξανδρος και ο δεύτερος ως πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Μακεδονίας, κατέθεσαν αίτηση για διενέργεια εργατικής διαφοράς στην υπηρεσία. Σύμφωνα με το ΣΕΠΕ, κατά τη συζήτηση της εργατικής διαφοράς, οι προσφεύγοντες δήλωσαν, και το λέω
επιλέξει, ότι θεωρούν τις απολύσεις τους ως άκυρες και καταχρηστικές λόγω της προστασίας τους ως συνδικαλιστικά στελέχη και εξαιτίας συνδικαλιστικής τους δράσης, αναφέροντας συγκεκριμένα περιστατικά όπως οι διαρκείς μεταθέσεις τους σε διαφορετικές φυλάξεις, που είχαν ως σκοπό να παρεμποδίσουν την άσκηση των συνδικαλιστικών τους δικαιωμάτων. Επίσης, υποστήριξαν ότι δεν υπήρξε σπουδαίος λόγος για την απόλυσή τους. Πάλι σύμφωνα με το ΣΕΠΕ, η επιχείρηση, η εταιρεία ESA Security Solutions, αρνήθηκε κατηγορηματικά τους παραπάνω ισχυρισμούς και δήλωσε πως η καταγγελία της σύμβασης των εργαζομένων οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που κοινοποίησε με την από 5/9/22 εξώδικη δήλωση της εταιρείας και την από 11/10/22 γνωστοποίηση της καταγγελίας της σύμβασης των εργαζομένων. Ειδικότερα, όπως δήλωσε η επιχείρηση και κατήγγειλε τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, αναφέρω και πάλι τους λόγους όπως κατέγραψε το ΣΕΠΕ, λόγω της συνεχούς συστηματικής και καταχρηστικής άρνησης των μισθωτών να παρέχουν όπως πρέπει την εργασία τους, του αντικειμενικού πλήρους κλονισμού της εμπιστοσύνης της εταιρείας προς το πρόσωπό τους και της αντικειμενικής έλλειψης κάθε δυνατότητας συνεργασίας των προϊσταμένων μισθωτών της εταιρείας μαζί τους. Κατόπιν των ανωτέρων, και αφού η επιθεωρήτρια εργασιακών σχέσεων που συμμετείχε στην τριμερή συνάντηση έλαβε υπόψη τους ισχυρισμούς και των δύο πλευρών, διαπίστωση, όπως επισημαίνει στο πόρισμά τους, τις διαμετρικά αντίθετες θέσεις των δύο μερών και διατύπωση στο πόρισμά τους ότι η συγκεκριμένη εργατική διαφορά θα κριθεί ενώπιν των δικαστηρίων, τα οποία είναι αποκλειστικά αρμόδια για να αποφανθούν αν η καταγγελία της σύμβασης έγινε πράγματι για σπουδαίο λόγο. Τώρα για το δεύτερο, για τον τρίτο εργαζόμενο, θα αναφερθώ σε δευτερολογία μου. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, τώρα εδώ μιλάμε για τους νόμους. Δεν επικαλούμαστε την διάθεσή μας για μόνο, προφανώς, έτσι, για αγώνες να αλλάξουν οι νόμοι υπέρ των συμφερόντων των εργαζομένων, ενώ μιλάμε για τους νόμους τους οποίους θα έπρεπε να υπόκειται η εργοδοσία. Και φυσικά η αναφορά που κάνει η εργοδοσία στην επιθεώρηση εργασίας προφανώς δεν θα μπορούσε να υπάρχει με τους αγωνιζόμενους εργαζόμενους για τα δικαιώματά τους καμιά συνεννόηση, γιατί, κοιτάξτε τώρα ένα παράδειγμα, όταν ένας υπάλληλος εργαζόταν στη Fraport, ζήτησε τις τριετίες που δικαιούταν και η Fraport του είπε, η ESA Security Solutions του είπε ότι δεν προβλέπεται στο συμβόλαιο που επέγραψα με τη Fraport. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή, μπορεί ο εργολάβος να φτιάχνει ό,τι συμβόλαιο καταργώντας όποιο δικαίωμα θέλει. Γιατί εδώ εντάξει, τους νόμους, όταν είναι προς το συμφέρον των εργοδοτών, Μαλαματίνα για παράδειγμα, φαίνεται ΜΑΤΟΠ και ΔΙΑΣ. Ό,τι σώμα καταστολής υπάρχει για να εφαρμοστεί και η παράνομη δράση της εργοδοσίας, όχι η νόμιμη, με βάση αυτούς τους άγριους κατά των εργατικών συμφερόντων και δικαιωμάτων νόμους. Και τώρα είναι αυτές οι καλές δουλειές που επικαλείστε όλη τετραετία, ότι ανοίγετε με καλούς μισθούς στον κατώτατο και όλα τα δικαιώματα στα χέρια της εργολαβικής επιχείρησης και όποτε θέλει και αν θέλει να τα δώσει. Έχουν αποθραστεί τελείως, κύριε Υπουργέ. Δηλαδή, και εδώ είναι ένα ερώτημα. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι σε εργολαβικές επιχειρήσεις εργάζονται με βάση αυτά τα συμβόλαια όπως τα υπογράφουν και τα συμφωνούν με τις εταιρείες που τους τέλος πάντων προσφέρουν το έργο τους. Ό,τι θέλουν μπορούν να κόβουν και όποιος εργαζόμενος απαιτήσει ένα από αυτά τα δικαιώματα τα οποία προβλέπονται με αυτούς τους έσχατους νόμους, τα έσχατα δικαιώματα που έχουν μείνει. Και θυμίζουμε ότι εδώ στην περίπτωση αυτή το πρώτο σας νομοθέτημα ως κυβέρνηση πριν σχεδόν 3,5 χρόνια, ήταν η κατάργηση της συνυπευθυνότητας του φορέα που δίνει το έργο στον εργολάβο. Γιατί είχαν κερδιθεί πολλοί αγώνες όταν υπήρχε ο όρος αυτός και θα έπρεπε να απαντάνε ουσιαστικά και να λαμβάνουν και την ευθύνη αυτοί που δίνουν το έργο στη βάση της συνυπευθυνότητας. Το καταργήσατε αυτό φυσικά και τώρα κανένας δεν μπορεί να επευθυνθεί σε αυτούς τους φορείς. Και εδώ, εν επιτόπιση των ζητημάτων αυτών, μετά την αποψήλωση φυσικά των υπηρεσιών επιθεώρησης εργασίας, είναι σχεδόν αδύνατο να γίνουν. Γιατί οι χώροι είναι πάρα πολλοί, οι φύλακες είναι εκατοντάδες, χιλιάδες, και μια γύρα δηλαδή μόνο σε αυτόν τον κλάδο, σε όλους αυτούς τους χώρους, χρειάζεται μερικά χρόνια. Και να πω, σε αυτή την περίπτωση αποκαλύπτεται η βοήθεια και η αναγκαιότητα να περάσει στα χέρια των επιχειρηματιών, των εργολάβων. Το έσχατο όπλο προσφέρεται με το έκτρωμα Χατζηδάκι, για να απολύουν πολύ εύκολα χωρίς πρόβλημα τους πρωτοπόρους εργαζόμενους που μάχονται για τα συμφέροντα των εργαζομένων. Και φυσικά εντάξει, υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο, αλλά τι λέει, θα κριθεί, πότε θα βγει η ημερομηνία των δικαστηρίων, αν αυτοί τελικά την κερδίσουν, όταν την κερδίσουν θα εφαρμοστεί, πότε θα βγει η απόφαση και περνάνε ένας σχετικός χρόνος, μερικά χρόνια μπορεί, κύριε Υπουργέ, και οι εργοδότες απαλλάσσονται με τη δική σας την παρέμβαση την κυβερνητική από αγωνιστές εργαζόμενους που μάχονται για τα δικαιώματα των εργαζόμενων τους
Και λέω αυτά τα ελάχιστα που εδράζονται πάνω στους νόμους. Αυτά δεν τηρούν. Αυτά τι θα γίνει. Πώς θα παρέμβει η κυβέρνησή σας. Επίκειται φυσικά η αγωγή τώρα για αυτές τις απολύσεις και καλούμε εμείς την κυβέρνηση να παρέμβει για να δικαιωθούν και να επιστρέψουν. Γιατί είδατε αυτά που διεκδικούν, κύριε Υπουργέ, είναι νευραλικά, είναι κρίσιμα. Αφορούν την ίδια την επιβίωση. Μιλάμε για ένα εκατοστάρικο, ένα εκατοπεντάρικο παραπάνω. Με μισθούς πείνα στην κυριολεξία. Και δώσατε το δικαίωμα στους εργοδότες να απολύουν, ας το πούμε έτσι, τα κεφάλια, τα συνδικαλιστικά στελέχη, που ακόμα και κάτω από αυτή την τρομοκρατία της εύκολης απόλυσης με το έκτρωμα Χατζηδάκη, μάχονται για τα συμφέροντα των εργαζομένων. Δεν θα τους αφήσουμε μόνους τους. Ξέρουμε την κατεύθυνση της κυβέρνησης. Εσείς φτιάξατε τους νόμους για να λύσετε τα χέρια της εργοδοσίας για την κερδοφορία τους και λέμε τους εργαζόμενους ότι όπου η πείρα προσφέρει, όπου οι εργαζόμενοι δώσαν τις μάχες συσπηρωμένοι στο σωματείο τους, ο εργοδότης δεν έχει καμία τύχη. Βέβαια, έχετε τρόπο να παρέμβετε και σε εκείνες τις περιπτώσεις, αλλά οι εργαζόμενοι, αν το πάρουν απόφαση, θα κερδίσουν αυτά που διεκδικούν. Και βέβαια, θα είμαστε στο πλευρό τους με όλους τους τρόπους. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητή κύριε Στολτίδη, η ερώτησή σας δεν αναφέρεται στο περιεχόμενο των εργατικών διαφορών, των διαφορών μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών στη συγκεκριμένη εταιρεία. Αναφέρεται στις απολύσεις. Ακριβώς για τους νόμους μιλάμε, αυτό το οποίο αναφερθήκατε. Και ο νόμος λέει ρητά το ότι αν υπάρχει σοβαρός ή όχι λόγος περί απόλυσης, αυτό το κρίνουν τα δικαστήρια. Και έτσι πρέπει να είναι. Λοιπόν, και αυτό ακριβώς, αυτή είναι εδώ τη διαδικασία είναι. Δεν το κάνει αυτό το πράγμα το Υπουργείο Εργασίας. Αυτό ήταν το σημείο στο οποίο ήθελα να πω. Επιτρέψτε μου, επειδή αναφέρθηκα στους δύο πρώτους από τους εργαζόμενους, να επιτρέψω να αναφερθώ και στην περίπτωση του τρίτου εργαζόμενου, στον οποίο αναφέρεται η ερώτησή σας. Σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχουμε από το αρμόδιο τμήμα της επιθεώρησης εργασιακών σχέσεων του δυτικού τομέα της Θεσσαλονίκης, την 1η Δεκεμβρίου του 2022, ένας εργαζόμενος επικαλούμενος στην ιδιότητά του ως αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του Σωματείου Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Μακεδονίας κατέθεσε δύο αιτήσεις για διενέργεια εργατικής διαφοράς κατά της ίδιας επιχείρησης, δηλαδή της CSA Security Solutions. Στα καταγγελόμενα, μεταξύ άλλων, αναφερόταν ως θέμα η άκυρη απόλυση συνδικαλιστή, παράνομη εκδική ηττική λόγω συνδικαλιστικής δράσης. Όμως, όπως μας ενημέρωσε το ΣΕΠΕ, ο συγκεκριμένος εργαζόμενος δεν παρουσίασε κανένα απολύτως έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητά του ως συνδικαλιστή. Να θυμίσω ότι η ισχύουσα νομοθεσία ορίζει ότι είναι άκυρη η καταγγελία της σχέσης εργασίας σε περιπτώσεις μελών, όπως των μελών της διοίκησης της συνδικαλιστικής οργάνωσης, των μελών της προσωρινής διοίκησης της συνδικαλιστικής οργάνωσης που διορίζει δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 69 του αστικού κώδικα ή των μελών της διοίκησης που εκλέγονται προσωρινά κατά την ίδρυση συνδικαλιστικής οργάνωσης. Όμως, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο εργαζόμενος που επικαλέστηκε την ιδιότητα του αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του Σωματείου Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Μακεδονίας δεν παρουσίασε κανένα απολύτως έγγραφο στο ΣΕΠΕ, από το οποίο να προκύπτει η συνδικαλιστική του ιδιότητα. Μάλιστα, ο επιθεωρητής εργασίας ζήτησε από τον εργαζόμενο να προσκομίσει καταστατικό ή οποιοδήποτε έγγραφο που να αποδεικνύει την προστατευόμενη συνδικαλιστική ιδιότητά του ως εργαζομένου μέσω email έως τις 21 του 2023. Τέτοιο έγγραφο, σύμφωνα με το ΣΕΠΕ, δεν προσκομίστηκε μέχρι σήμερα, ενώ κατά τη συζήτηση της εργατικής διαφοράς στην επιθεώρηση εργασίας διατυπώθηκαν εκ διαμέτρου αντίθετοι ισχυρισμοί από τις δύο πλευρές, δηλαδή εργαζόμενου και εταιρείας, αναφορικά με την προστασία της ιδιότητας λόγω της συνδικαλιστικής δράσης. Έτσι, ο επιθεωρητής εργασίας επιφυλάχθηκε να ολοκληρώσει το πόρισμά του μετά την προσκόμιση, αν γίνει, αυτού του σχετικού εγγράφου. Μάλιστα, όπως επισημαίνει το ΣΕΠΕ, με την τροποποίηση που επήλθε στις κοινές διατάξεις της πολιτικής δικονομίας για το βάρος της αποδείξεως, ο εργαζόμενος που ισχυρίζεται ότι η απόλυση του έγινε για συνδικαλιστική ιδιότητα και δράση, αρκεί να αποδείξει πραγματικά περιστατικά ικανά να στηρίξουν την πεποίθηση ότι η απόλυση του έγινε για τον επικαλούμενο λόγο. Σε μια τέτοια περίπτωση, αναπόκειται στον εργοδότη να αποδείξει ότι η απόλυση δεν έγινε για τον λόγο αυτό. Δηλαδή, καθιερώνεται η εκ πρώτης όψεως απόδειξη για τις περιπτώσεις αυτές προς όφελος του εργαζομένου. Κλείνοντας, κύριε Στολτίδη, τα ζητήματα των εργασιακών σχέσεων και η διασφάλιση της τήρησης της εργατικής νομοθεσίας βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας του Υπουργείου. Ούτε διώκεται, ούτε περιορίζεται η συνδικαλιστική δράση, ούτε μειώνεται η προστασία που παρέχεται στους συνδικαλιστές εναντί απόλυσης. Αυτά προς αποκατάσταση της αλήθειας.